Δεν συμφωνούσα πάντα με το κουκουέ και την κνέ. Μπαίνοντας στο πανεπιστήμιο, ξεκίνησα να προβληματίζομαι και άρχισα να αποκτώ επαφή και δράση μέσα από το σχήμα των ΕΑΚ στη σχολή μου, που πρόσκειται στην οργάνωση της ΑΡΑΣ. Οργάνωση στην οποία παρεμβαίνει η ΛΑΕ, ο πρόσφατος εκλογικός σύμμαχος του ΜΕΡΑ25. Διένυσα τα 4 χρόνια της σχολής δραστηριοποιούμενη στο συγκεκριμένο χώρο, ενώ παράλληλα αντιλαμβανόμουν ότι οι λόγοι που βρισκόμουν εκεί ήταν κυρίως κοινωνικοί και δευτερευόντως πολιτικοί. Και επανειλημμένα έθετε ερωτήματα και προβληματισμούς σε σχέση με τις εξελίξεις που έμεναν αναπάντητα. Ένα από τα πρώτα στοιχεία που άρχισαν να με προβληματίζουν ήταν η θέση της συγκεκριμένης οργάνωσης απέναντι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία. Μια θέση που, αν και όχι εντελώς ανοιχτά, διάλεγε στην πραγματικότητα ιμπεριαλιστή, μιλώντας για αντιφασιστική δράση της Ρωσίας απέναντι στον κακό Ζελένσκι, με το πρόσχημα της ανάδειξης της Αμερικής ως κύρια ιμπεριαλιστική δύναμη. Η θέση του Κουκουέ, που αρνείται να διαλέξει ιμπεριαλιστή και αναγνωρίζει ότι ο λαός πληρώνει πάντα για τα συμφέροντα των λίγων, αποτελεί τη μόνη σωστή αντιμετώπιση για έναν πόλεμο που έχει ήδη στοιχήσει χιλιάδες ανθρώπινες ζωές. Επίσης, καθοριστικό ρόλο για εμένα έπαιξε και η ανάλυση τους για το πανεπιστήμιο και το ρόλο τους στον καπιταλισμό. Αρνούνται πεισματικά να αναγνωρίσουν την επιχειρηματική δράση για την προστασία της οποίας εντείνεται η καταστολή και τα σχέδια για εγκατάσταση πανεπιστημιακής αστυνομίας. Μιλούν με γενικότητες γενικής καταστολής, πειθάρχησης του φοιτητικού κινήματος και κατακεντρεχιών ιδεολειψιών της σημερινής κυβέρνησης. Μιλούν μονάχα για τον ιδεολογικό ρόλο του Πανεπιστημίου και απέχουν από κάθε είδους διεκδίκηση για την αναβάθμιση των σπουδών μας, αφήνοντας βολικά εκτός κάδρου τα πραγματικά ριζοσπαστικά αιτήματα που έρχονται σε σύγκρουση με τις κυβερνήσεις και το κυνήγι του κέρδους. Το ΚΚΕ, που έχει ολοκληρωμένη θέση για το ρόλο και τη λειτουργία της εκπαίδευσης στο σοσιαλισμό, με έκανε να ελπίζω ότι μπορεί να υπάρξει ένα πανεπιστήμιο αναβαθμισμένης μόρφωσης και επιστημονικής έμπνευσης. Ένα πανεπιστήμιο που όλοι οι νέοι και οι νέες θα προετοιμάζονται με όρεξη για να υπηρετήσουν την επιστήμη που θα διαθέτει τα όπλα της για την ανθρώπινη ευημερία των πολλών και όχι για το κέρδος των λίγων. Επιπλέον, όταν χρειάστηκε να ξεκινήσω να εργάζομαι κατά το 4ο έτος των σπουδών μου για βιοποριστικούς λόγους, όπως κάνουν και τόσοι άλλοι συμφοιτητές μου, θέλησα να έρθω σε επαφή με το σωματείο μου για να εξασφαλίσω τα εργασιακά μου δικαιώματα και να προστατευτώ απέναντι στην εργοδοσία. Τότε αντιμετώπισα από αυτή την οργάνωση μια πρωτοφανή άρνηση για οποιαδήποτε βοήθεια, αλλά και ιδεολογική εναντίωση στην ένταξη εργαζομένων φοιτητών στα σωματεία τους. Πρόκειται φυσικά για μια πολιτική κατεύθυνση που αφήνει τον εργαζόμενο νέο στο έλεος των αφεντικών. Όταν όμως μίλησα με μέλη της ΚΝΕ και είδα πόσο θετικά πρόσκειται στη συγκεκριμένη ιδέα, αντιλήφθηκα πόσο σημαντική είναι γενικά η οργάνωση των εργαζομένων στα σωματεία τους. Κατάλαβα για μια ακόμα φορά το πόσο λάθος είναι να απομονώνεται το φοιτητικό κίνημα από το εργατικό και να αντιμετωπίζεται μονάχα ως αντικυβερνητικός φάρος. Είδα τέλος να καλλιεργούν την αντίληψη ότι η συζήτηση και η διαπάλη για τη στρατηγική έξοδο, την ανατροπή δηλαδή του καπιταλισμού και το σοσιαλισμό, δεν αφορά τον καθημερινό αγώνα, ούτε καθορίζει το τι κίνημα χρειάζεται σήμερα. Δεν συζητούσαν για το ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την οργάνωση της λαϊκής αντεπίθεσης, παρά έμεναν μόνο σε σπασμωδικές κινήσεις, χωρίς οργάνωση και σκοπό. Κινήσεις που κατέληγαν να απογοητεύουν τους νέους και να τους στέλνουν τελικά σπίτια τους, εφόσον η δράση αυτή δεν συνδεόταν με την πάλη για τη μεγάλη αλλαγή. Θέλω λοιπόν σήμερα να απευθυνθώ σε όλα εκείνα τα παιδιά που βρίσκονται στη θέση που βρισκόμουν εγώ, που αντιλαμβάνονται το πρόβλημα, αλλά δυσκολεύονται να αλλάξουν πολιτική κατεύθυνση, που έχουν ως τώρα μια εδραιωμένη αντίληψη και προκαταλήψεις ίσως απέναντι στο ΚΚΕ, που δεν θέλουν την απομόνωση και τις τακτικές αποξένωσης από την πάλη του εργατικού λαϊκού κινήματος, τις οποίες υιοθετούν τελικά τέτοιες οπορτουνιστικές ομάδες στα πανεπιστήμια. Τους λέω αυτό που ένιωσα κι εγώ. Δεν είστε μόνοι. Η ΚΝΕ, το ΚΚΕ μπορούν να δώσουν απάντηση σε όλα αυτά τα παιδιά που θέλουν να δώσουν μια πραγματική και καθολική λύση σε όλα τα προβλήματα που νιώθουν τώρα να τα εγκλωβίζουν. Γιατί εδώ διακυβεύονται πολύ περισσότερα, πολύ πιο μεγάλα, πιο σημαντικά, πιο όμορφα. Διακυβεύεται τον μέλλον μας, το ταξικό μας συμφέρον, η ίδια μας η ζωή. Και αυτά μπορούμε να τα κερδίσουμε μέσα από την πάλη και τη διέξοδο που προτείνει το ΚΚΕ. Για όλα εκείνα τα παιδιά που χάθηκαν στα Τέμπη, στο βωμό του κέρδους, έχουμε χρέος να τσακίσουμε μια για πάντα το σύστημα που μόνο τραγωδίες γεννά.
Έχουμε χρέος να κάνουμε την οργή για όλα όσα βλέπουμε γύρω μας, δύναμη ανατροπής. Και αυτό μπορεί να γίνει πράξη με δυνατό κουκουέ και κνέ παντού. Και με πολλές νεανικές κόκκινες ψήφους στην κάλπη. Ευχαριστώ.